Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. What's up, what's up, what's up. Καλώς ήρθατε στο House of Bars, εδώ στο Mad TV. Όπως πάντα, για να μαθαίνετε τα πάντα γύρω από τη hip-hop κουλτούρα, είμαστε εδώ για εσάς. Και τώρα θα μιλήσουμε για rap news, αλλά πριν από αυτό γράψτε Falerian View, γράψτε Mad TV, ακολουθήστε μας σε όλα τα social media για να τα μαθαίνετε όλα πρώτοι. Πάμε λοιπόν. Η Missy Elliott και ο DJ Kool Herc θα ενταχθούν στο Rock and Roll Hall of Fame. Η Missy Elliott, μιλάμε τώρα για super καλλιτέχνηδα των 90s, κουμπάρα του Timbaland, δεν ξέρω άμα ήταν όντως κουμπάρα, τώρα λέω από το μυαλό μου τα βγάζω, αλλά όντως έχουν πολύ καλή σχέση. Τώρα μιλάμε για μια γυναίκα η οποία χάραξε το δρόμο σε πάρα πολλά επίπεδα, μια τρομερή καλλιτέχνηδα, χορεύτρια, τη μουσική της ήταν τρομερή, τα ράπ της, η κίνησή της, τα πάντα. Έχω μιλήσει πολλές φορές σε προηγούμενες εκπομπές για αυτήν. Ο DJ Kool Herc λοιπόν είναι ένας από τους τρεις πατέρες του hip hop. Ο DJ Kool Herc, ο Africa Bambaataa και ο Grandmaster Flash, αυτοί οι τρεις. Ο DJ Kool Herc, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός που έκανε το πρώτο hip hop party στην ιστορία. Λοιπόν, πάμε. Το Rock and Roll Hall of Fame ανακοίνωσε ότι συσακτίζει για το 2023 την 3η 2 Μαΐου με τη Missy Elliott να επιλέγεται στην κατηγορία Performer κατά τον πρώτο χρόνο συμμετοχής της και τον Kool Herc να τιμάται με το βραβείο Musical Influence. Η πρώτη είναι η πρώτη γυναίκα rapper που μπήκε στο Hall of Fame. Μετά όμως είναι η αγαπημένη μου, μια από τις αγαπημένες μου μπάντες πραγματικά, η Rage Against the Machine λοιπόν, και συνεχίζω, η Chaka Khan, η Willie Nelson, George Michael, Kate Bush, Sheryl Crow, The Spinners, Link Ray, Al Cooper, Bernie Taupin και Don Cornelius συμπληρώνουν την ομάδα των εισακτέων του 2023. Το συζητάγαμε και πέρσι για κάποιους από αυτούς, γιατί συζητούσαμε για το ποιοι μπήκανε πέρσι σε αυτή την ομάδα. Η απίστευτη φετινή ομάδα των εισακτέων αντικατοπτρίζει τους διαφορετικούς καλλιτέχνες και τους ήχους που καθορίζουν το rock and roll, δήλωσε ο John Sykes, πρόεδρος του Rock and Roll Hall of Fame Foundation. Μάστιμά που η τελετή εισαγωγής αυτού του Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη θα συμπέσει με δύο ορόσημα στη μουσική και την κουλτούρα, τα 90 γενέθλια του Willie Nelson και την 50η επέτειο από την γέννηση του hip-hop. Μας έρχεται λοιπόν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η τελετή εισαγωγής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου στο Barclays Center στο Brooklyn της Νέας Υόρκης και πληροφορίες για τα εισιτήρια θα ανακοινωθούν σε άλλες ημερομηνίες. Αν έχετε σκοπό να πάτε, θα ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί μιλάμε για το Rock and Roll Hall of Fame, αλλά είναι στη Νέα Υόρκη. Οπότε όποιος έχει σκοπό να πάει στη Νέα Υόρκη, λέμε no, να πάμε παρέα. Λοιπόν, επόμενο νέο. Ο 50 Cent εκκινεί την αντίστροφη μέτρηση για την 20η επέτειο του Get Rich or Die Trying. Ο 50 Cent κυκλοφόρησε ένα ρολόι αντίστροφης μέτρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εορτασμό του άλμπουμ του Get Rich or Die Trying που έγινε 20 ετών σήμερα το 2023. Δεν είναι σαφές ότι η αντίστροφη μέτρηση, δεν είναι σαφές γιατί είναι η αντίστροφη μέτρηση, αλλά αυτό δεν ησύχασε τον ενθουσιασμό των θαυμαστών για το τι επιφυλάσσει ο 50 μετά τη δημοσίευση του ρολογιού τόσο στο Instagram όσο και στο Twitter το απόγευμα της Τετάρτης 3 Μαΐου. 20 χρόνια αργότερα, έγραφε μυστηριωδώς. Κάποιοι εξέφρασαν τις ελπίδες τους για τη μουσική από το 50 για νέα μουσική, ενώ άλλοι προέβλεψαν ότι το αφεντικό των G-Unit είτε θα έβγαινε σε μια περιοδία για να υποστηρίξει το Get Rich or Die Trying, είτε θα κυκλοφορούσε μια συλλογή περιορισμένης έκδοσης για τον εορτασμό του κορυφαίου του άλμπουμ. Παιδιά, το Get Rich or Die Trying είναι ένας από τους καλύτερους δίσκους στη hip-hop ever. Και πραγματικά εγώ άργησα πάρα πολύ να τον εκτιμήσω, αλλά ειλικρινά μέσα σε αυτόν τον δίσκο τόσο προσεγμένα τραγούδια, τόσο ωραίες μελωδίες, τόσο ωραία raps, τόση αλητεία, τόσο καλή επιλογή μουσικών από τον Dr. Dre και τον Eminem προφανώς που βγάλανε τον 50 Cent, αλλά αυτό δεν το κάνει λιγότερα καλό, αντίθετα το κάνει μια ακόμα δυνατότερη συνεργασία, γιατί δεν είναι μόνος του ο 50 εκεί μέσα. Αλλά είναι το ντεμπούτο που τον έκανε αυτό που είναι. Οπότε πάρα πολύ σημαντική η 20η επέτειός της. 20η επαιτίος του δίσκου. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και γυρνάμε πολύ γρήγορα πίσω με rap album facts για να μάθετε τα πάντα για τα rap albums. Peace!
What's up, what's up, what's up, τι κάνετε, είμαι ο Τζιου και είστε εδώ στο Matt TV, εδώ στο House of Bars, εδώ που πρέπει να είστε για να μιλάμε για τα πάντα, για τη hip hop κουλτούρα. Και τώρα θα μιλήσουμε για rap album facts, για το Shoot for the Stars, Aim for the Moon του Pop Smoke, ο οποίος ήταν, θα ακούσετε, το Shoot for the Stars, Aim for the Moon ήταν το debut, το studio album του Αμερικανού rapper Pop Smoke που κυκλοφόρησε μετά θανάτια στις 3 Ιουλίου του 2020 από τη Victor Worldwide και τη Republic Records. Μια πολυτελής έκδοση του album περιλαμβάνει 15 επιπλέον κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου remix τριών τραγουδιών από το πρωτότυπο, κυκλοφόρησε στις 20 Ιουλίου του ίδιου έτους, μια ημερομηνία που θα ήταν τα 21 γενέθλια του Pop Smoke μετά βεβαίως το θάνατό του. Παραλληλό, 50 Cent είναι αυτός που έκανε την εκτελεστική παραγωγή, το executive production του άλμπουμ, μετά τη δολοφονία του Pop Smoke κατά τη διάρκεια της εισβολής σε ένα σπίτι στο Los Angeles στις 19 Φεβρουαρίου του 2020. Ο 50 Cent ολοκλήρωσε το άλμπουμ για τον Pop Smoke, καλώντας τους επιλεγμένους καλλιτέχνες και φροντίζοντας τις προθεσμίες. Μετά την ολοκλήρωση, ο 50 Cent βοήθησε να εκπληρωθεί μια επιθυμία του Pop Smoke να πάει τη μητέρα του σε μια επίδειξη βραβείων. Ακόμη, στο άλμπουμ υπάρχουν guest εμφανίσεις από τον Quavo, τον Lil Baby, τον DaBaby, τον Sway Lee, τον Future, τον Rowdy Rebel, τον 50 εννοείται, τον Roddy Rich, τον Tyga, Garol G, τον Lil TJ και τον King Combs. Αυτά ήταν τα featuring που μπήκανε όλοι προς τη μήν του Pop Smoke στον πρώτο μεταθανάτιο δίσκο του. Το Shoot for the Stars, Aim for the Moon υποστηρίχθηκε από 6 single, το The Woo, το Mood Swings, το For the Night, το What You Know About Love. Επιπλέον έκανε τον ντεμπούτο του στο νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard 200 και χάρισε στο Pop Smoke την πρώτη του επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, κέρδισε το βραβείο Top Billboard 200 Album για το κορυφαίο rap album στα μουσικά βραβεία Billboard 2021. Όπως μας έχει δείξει η ιστορία του hip hop, οι πρώτοι μεταθανάτοι δίσκοι πάντα πουλάνε πολύ παραπάνω και σίγουρα είναι γύρω από μια συγκινητική, θα πω, ατμόσφαιρα που υπάρχει γύρω από τους rappers μετά το θάνατό τους. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο του μεταθανάτιο άλμπουμ του Pop Smoke, ο οποίος δυστυχώς χάθηκε στα 19 του το 2020. Τώρα θα δούμε Drunken Love, Beyoncé featuring Jay-Z, θα πάμε σε ένα break και γυρνάμε πίσω για νέες κυκλοφορίες. One Love. What's up, what's up, what's up, καλώς γυρίσατε πίσω εδώ στο House of Bars, εδώ στο Matt TV, είμαι ο Τζιου και είστε συνδεδεμένοι εδώ που πρέπει να είστε για να μιλάτε για τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα. Τώρα λοιπόν θα μιλήσουμε για νέες κυκλοφορίες και θα μιλήσουμε για το Flip a Switch από Raye featuring Coil Ray, το οποίο είναι ένα νέο remix. Η Raye κυκλοφόρησε το νέο remix του τραγουδιού Flip a Switch από το album της My 21st Century Blues με τη συμμετοχή της rapper Coil Ray. Το οποίο είχε κυκλοφορεί λίγο μετά από τη ξεχωριστή εμφάνιση της Raye στο Tiny Desk του NPR και ενώ ετοιμάζεται να συνοδεύσει την Kali Uchis στη Βόρεια Αμερική και την SZA σε Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο στις περιοδίες τους αυτή την άνοιξη και το καλοκαίρι. Επιπλέον την παραγωγή του κομματιού έχουν επιμεληθεί η Raye, ο Mike Sabbath και ο D Genius. Δεν χωράει καμία αμφιβολία πως η Raye και η Coil Ray συνεχίζουν την κυριαρχία τους το 2023 με τα πετυχημένα τους τραγούδια. Το ακαταμάχητο escapism της Raye έχει γίνει πλατινένιο σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, ενώ το εθιστικό player της Coil Ray ανέβηκε στο top 10 του Billboard Hot 100 και έφτασε στο νούμερο 1 του Hot Rap Songs Chart του Billboard. Το Flip a Switch είναι ένα νέο single από το πρώτο άλμπουμ της Raye με τίτλο My 21st Century Blues που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο και χάρισε στη Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό ευρεία επιδοκιμασία από τους κριτικούς για τους ομούς στίχους, την ευελιξία και τη μουσικότητά της. Η Raye έκανε την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προώθηση του My 21st Century Blues στο The Late Show του Stephen Colbert με μια ανατριχιαστική ερμηνεία του escapism μαζί με την Zero 17 Shake. Τέλος, παρουσίασε μια συγκλονιστική εκτέλεξη του δυναμικού φεμινιστικού ύμνου της Ice Cream Man στο Jimmy Kimmel Live προς τιμήν των θυμάτων σεξουαλικής επίθεσης για τη διάρκεια του μήνα ιστορίας της γυναίκας. Τώρα όμως θα δούμε το My Loved One από Ice Cube. Θα πάμε σε ένα break και θα γυρίσουμε πίσω γιατί άλλο για το Song of the Day. Salut! What's up,
What's up, γυρίσαμε πίσω στο Χόζο Μπάζι με ο Τζιου και τώρα μιλάμε για το Song of the Day. Το Song of the Day για σήμερα είναι το King Kanta από Kendrick Lamar, είναι σε έναν δίσκο πολύ ιδιαίτερο του Kendrick Lamar, το του Pimp a Butterfly, τσεκάρετε. Το King Kanta είναι το τραγούδι του Kendrick Lamar που βρίσκεται στο άλμπουμ του Pimp a Butterfly και κυκλοφόρησε το 2015. Ο Lamar συνέγραψε το τραγούδι με τους Thundercat, ενώ οι Terrence Morin, Michael Cooley και Soundwave υπηρέτησαν ως παραγωγή. Το τραγούδι περιλαμβάνει παρεμβολές και αναφορές σε στίχους που γράφτηκαν από τους Michael Jackson, James Brown, Fred Wesley, John Starks, Ahmad, Redfoo και τον Johnny Burns. Εμπλέον το μουσικό βίντεο τραγούδιου γυρίστηκε στο Compton που αλλού της Καλιφόρνια. Ο Lamar δήλωσε στη συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Υόρκης Hot 97 ότι η πλειονότητα των ανθρώπων στο βίντεο είναι φίλοι του που εξακολουθούν να μένουν σε αυτή την περιοχή. Επιπλέον το βίντεο σκηνοθέτησε ο Director X, ο οποίος εξήγησε ότι η οπτική του βίντεο κλιπ ήταν αρχικά εμπνευσμένη από το Still Dre. Και είναι ένα κλασικό βίντεο της, το οποίο είναι ένα κλασικό βίντεο της δυτικής ακτής. Βλέπετε παράλληλα εδώ το βίντεο κλιπ, ας πούμε, του King Kunta, το οποίο είναι πάρα πολύ fun, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δανείστηκε ιδέες από το βίντεο του Tupac, του California Love. Νομίζω στο California Love ή στο Still Dre ήταν ο Kendrick Lamar πιτσιρικάς και έπαιξε στο βίντεο κλιπ επειδή απλά ήταν στην περιοχή, σαν από τα δύο. Στην αρχή του California Love ο Pac πηγαίνει στο Compton Swap Meet για να ψάξει για ρούχα για να φορέσει σε ένα πάρτι που έχει αργότερα. Στο King Kanta ο Lamar βρίσκεται στην κορυφή του Swap Meet και κάνει κεραπάρι σε ένα λατρεμένο πλήθος. Αυτή είναι η φάση λοιπόν, αυτό είναι το King Kanta, ένα τρομερό βίντεο, ένα τρομερό τραγούδι από έναν απίστευτο καλλιτέχνη και τον Kendrick. Τώρα όμως θα σας πω κάτι άλλο. Αν θέλετε και είστε χορευτές και θέλετε να ανέβετε στη σκηνή του VMA, εδώ σας έχω τη λύση. Θέλεις να χορέψεις δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τη μεγαλύτερη βραδιά της ελληνικής μουσικής και ας μην είσαι επαγγελματίας χορευτής. Το MAD και η Lenovo σου δίνουν την ευκαιρία να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα πλαισιώσουν χορευτικά ένα μοναδικό act μαζί με την Έλενα Παπαρίζου στα MAD VMA 2023 από τη ΔΕΗ, Δευτέρα 19 Ιουνίου στο Taekwondo. Λοιπόν, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δηλώσεις συμμετοχή στο www.videomusicawards.gr μέχρι την Κυριακή 28 Μαΐου για να βρεθείς στα MAD Dance Auditions by Lenovo, τη νούμερο 1 κατασκευαστή ηλεκτρονικών υπολογιστών στον κόσμο. Οι auditions θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 3 Ιουνίου σε κεντρικό σημείο της Αθήνας. Οι 100 τυχεροί από όσους δηλώσουν συμμετοχή θα επιλεγούν μετά την κλήρωση ώστε να προκύψουν από όλα τα επίπεδα χορευτικών ικανοτήτων, δίνοντας έτσι ίσες ευκαιρίες σε όλους να συμμετέχουν σε αυτό το audition. Εκεί, με την καθοδήγηση της αγαπημένης χορογράφου Charlie Jennings, οι συμμετέχοντες θα επιδείξουν τις χορευτικές τους ικανότητες και στο τέλος της audition 20 από αυτούς θα κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και ναι, θα ξεκινήσουν πρόβες μαζί με την Έλενα Παπαρίζου για να βρεθούν στη σκηνή τη μεγάλη αυτή βραδιά. Οπότε αν είσαι χορευτής και θέλεις αυτή την ευκαιρία, μπες και δήλωσε συμμετοχή. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το King Kunta από Kendrick Lamar, ένα κορυφαίο βίντεο κλιπ και έτσι θα κλείσουμε το House of Bars εδώ στο MEA TV για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας κάθε μέρα εδώ στο MEA TV 9 με 10 για να βλέπετε τα πάντα γύρω από τη hip hop κουλτούρα. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να περνάτε ακόμα καλύτερα. One love.